Η αποκλιμάκωση της πανδημίας που παρατηρείται στην καταγραφή των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών δεν μειώνει την ανησυχία των επιστημόνων. Η πιο νοσογόνος μετάλλαξη Δέλτα παρουσιάζει αντοχές. Γεγονός που αποτυπώνεται και στην αύξηση των διασωληνώσεων. Δεν έχει εξαφανιστεί η Δέλτα. Όχι, δεν έχει. Είναι το 40% ακόμα είναι Δέλτα. Οι νοσηλίες είναι κυρίως Δέλτα. Την προσεχή εβδομάδα θα φανεί το αποτύπωμα της διασποράς στην κοινότητα από το άνοιγμα των σχολείων, όπου εντοπίστηκαν περισσότερα από 31.000 κρούσματα μέσω των self-tests. Αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα είναι καθοριστική στο να πούμε ότι έχουμε ύφεση. Από τη Δευτέρα, οι ανεμβολιαστοί άνω των 60 ετών θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο. Έπειτα από τους 217.000 νέους εμβολιασμούς ή καινούρια ραντεβού, το 90% των ανθρώπων αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Αυτό ήταν, μπράβο, ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας Μεγάρων θέλησε να στείλει μήνυμα προς όσους άνω των 60 ετών δεν έχουν εμβολιαστεί και οι οποίοι ξεπερνούν τις 300.000. Σε ενθαρρύνω και σήμερα, κάντε το βήμα. Δεν είναι το ζήτημα του προστίμου. Με το πρόστιμο θα επιβληθεί, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Προστατεύστε τη ζωή σας, τη ζωή αυτών που αγαπάτε και καταλάβετε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και σώζει ζωές. Για την εξέλιξη της πανδημίας, μιλώντας στο Open, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα εμφανίστηκε αισιόδοξη, με τον πρώην Υπουργό Ανδρέα Ξανθό να κρατάει μικρό καλάθι. Είμαστε κοντά στο τέλος της πανδημίας και νομίζω ότι από την άνοιξη τα πράγματα θα είναι καλά. Η Όμικρον είναι πράγματι λιγότερο απειλητική από τη Δέλτα. Όμως, οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη ηλικία ή έχουν προβλήματα υγείας καταλήγουν κάθε χρόνο και από την γρίπη. Η προσβολή από την Όμικρον θα αρχίσει σιγά σιγά να αφήνει τις μικρές ηλικίες. Όσο αυτό αυξάνεται και μετατίθεται στις μεγαλύτερες ηλικίες, θα αρχίσει να δίδει περισσότερες νοσηλίες. Εγκληματικά ανεύθυνο δηλαδή, να αρχίζουμε τώρα μία συζήτηση ότι η πανδημία αποδράμει. Στη φαρέτρα των επιστημόνων μπαίνουν πλέον και τα αντιϊκά φάρμακα.